ελπίξω. Έχουμε καλεσμένη και είναι η κυρία Καρακώστα. Έχουμε καλεσμένη και πρέπει να βγει γιατί έχει να πάει στη Βουλή, κυρία Καρακώστα. Τώρα, γιατί θα ξεκινήσει η συζήτηση την οποία όλοι περιμένουν και προφανώς και εκείνη πρέπει να είναι εκεί. Λοιπόν, κυρία Καρακώστα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Πειραιά. Την καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σε όλες και όλους που μας παρακολουθούν σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λέγαμε την ώρα που την ετοιμάζαμε εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα βρίσκει δύσκολα. Μου λέει όχι, στον Πειραιά εμείς, τα Πειραιά θα έχει άνοδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού το βασίζεται αυτό? Το βασίζω στην επικοινωνία που έχω με τον κόσμο και δεν βρίσκω ότι από το 2015 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει κάτι. Πόσο έχει πάρει? Πόσο είχε πάρει 42%. Και θα πάρει πάλι 42%. Ίσως και λίγο παραπάνω. 44. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα δεν προσδιορίζω το πόσο παραπάνω, αλλά σημασία έχει ότι στις περιοχές τις δικές μου. Ναι, είμαι. Δεν είναι κακό αυτό. Είμαι αλλά... γιατί το βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή βλέπω τους ανθρώπους. Τι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως? Τώρα τις δημοσκοπήσεις θα τις αφήσουμε στον άκρη, γιατί δυστυχώς αντί να κάνουν ανάλυση των δεδομένων, δίνουν κατεύθυνση. Αυτό το στόχο έχουν τώρα τελευταία. Ένα λεπτό. Και λυπάμαι που το λέω. Ναι. Με ποιο τρόπο μπορεί να δίνει ένα λεπτό σε μια δημοσκόπηση? Υπάρχει έχει ανάγκη ή δεν έχει? Του Στέλιου Κούλογλου, ας πούμε. Ναι. Τι κατεύθυνση να δώσει ο Κούλογλου? Δική μας θα δώσει. Όχι, τι, ναι. Όχι. Η δημοσκόπηση που δημοσιεύει, λέω κάτι. Ναι. Όχι, όχι. Απλώς θέλω να πω ότι όταν μια δημοσκόπηση γίνεται από μια εταιρεία, η οποία είναι βέβαια μια εταιρεία επίσημη. Εγγεγραμμένη στη ΣΕΔΕΑ. Ακριβώς. Εγγεγραμμένη στο μητρό ΣΕΔΕΑ που είναι των εταιρεών δημοσκοπήσεων, γιατί βλέπουμε και πολλές δημοσκοπήσεις που γίνονται από εταιρείες. Που δεν είναι εγγεγραμμένες. Οι οποίες μετά εξαφανίζονται, τις ψάχνουμε να τις βρούμε. Μετά βρίσκουμε τους επικεφαλείς της σε διάφορα γραφεία κλπ. Τα ξέρουμε αυτά, χρόνια πολλά. Ναι. Εντάξει, αυτά εκεί πρέπει να γίνουν, να κάνουν μια κριτική, ας πούμε, επί του στατιστικού κανονική. Και με ποιο τρόπο στην τελική δίνει κατεύθυνση? Εγώ θέλω να καταλάβω. Θεωρείτε ότι ο κόσμος πείτε... επηρεάζεται ο κόσμος από τις δημοσκοπήσεις? Βεβαίως επηρεάζεται από τις δημοσκοπήσεις. Δημιουργείται ένα φόβο ότι θα επανέλθουν. Ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα είχατε τόσο επιτυχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε, αν επηρεαζόταν ο κόσμος από τις δημοσκοπήσεις, τότε οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις που σας δείχνατε να χάνετε. Μπορεί να λειτουργούσαν αναντίον σας. Υπέρ μας λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Άρα έχετε αντίστροφη, γίνεται αντίστροφη ψυχολογία. Οι δημοσκοπήσεις που πραγματικά δείχνουν τις μεγάλες διαφορές λειτουργούν υπέρ μας. Okay. Εγώ αυτό πιστεύω. Βέβαια, προσέξτε, λειτουργούν υπέρ μας σε ένα κοινό. Υπάρχει και ένα άλλο κοινό, το κοινό που είναι αφοσιωμένο στην αξιωματική αντιπολίτευση, που θέλει να νιώσει δυνατό και που θέλει να νιώσει ότι εμείς θα την ξαναπάρουμε την κυβέρνηση. Ναι. Για μην χαθεί λοιπόν αυτός ο κόσμος, είναι καλό να βγάζουμε ότι είναι δημοκρατία, είναι πρώτη. Εμάς δεν μας επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις, εγώ τώρα αυτό θα βλέπω. Θα επανέλθω εγώ πάλι σε αυτό, επειδή με θεωρίες αυτού του είδους ουσιαστικά πλήττουμε τη δουλειά επαγγελματιών. Θα έλεγα να έχουμε έτσι μια περισσότερη νυφαλιότητα σε σχέση με αυτή την προσέγγιση. Γιατί, δεν έχω αντίρρηση, δεν αλλά πρέπει να προσέξουν και οι επαγγελματίες. Ναι, δεν είπα την περίπτωση αλλά... του TVX του φίλου μου, του Στέλιου Κούλογλου. Η δημοσκοπήση που καταγράφει ο Στέλιος, που έχει δημοσιεύσει το τελευταίο 3-4. Τρεις ή τέσσερις μου φαίνεται, από την αρχή του προηγούμενου χρόνου, δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ σταθερά πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Και με διαφορές που κυμαίνονται ανάμεσα στις 5 και στις 4. Υπάρχουν όμως και άλλα χαρακτηριστικά στις δημοσκοπήσεις, αν τις διαβάσετε. Εννοείται να τις διαβάζω, όχι να τις διαβάζω. Ακριβώς τις διαβάζετε. Στην δουλειά μου. Οι οποίες έχουν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως παραδείγματος χάρη πόσο είναι η συσπήρωση. Η συσπήρωση, ναι, πολύ σωστά. Έτσι. Βέβαια, υπάρχει η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας που έχει πιάσει τον ταβάνι και η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γύρω στο 50. Άρα, λοιπόν, προσδοκάτε λοιπόν ότι θα επιστρέψει εγώ, ο κόσμος λοιπόν, αυτός. Που κυκλοφορώ στη γειτονιά μου και δεν του κάνω μια ερώτηση σκέτεινε ή όχι και βλέπω πώς αντιδρά ο άνθρωπος και βλέπω τι περιμένει. Και αλλοί μόνο αν οι άνθρωποι στις γειτονιές τις δικές μου δεν περιμένουν το περισσότερο. Και ακόμη και αυτό που δίνουμε κάθε φορά, ναι, εγώ είμαι χαρούμενη να ζητάνε και άλλα οι άνθρωποι. Μάλιστα. Πού αποδίδεται το γεγονός ότι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015, σχεδόν οι μισοί έχουν πάρει μερικές αποστάσεις, για να μην πω πλήρως αποστάσεις από την κυβέρνηση. Πού το αποδίδεται? Όχι, πλήρως αποστάσεις δεν έχουν πάρει, σας το λέω.
κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι πέρασαν δύσκολα. Περνώντας δύσκολο, ο άνθρωπος περιμένει την άλλη μέρα που ψηφίζει να του διορθωθεί το πρόβλημα. Όμως, καλός ή κακός, πολύ εύστοχη παρατήρηση. Ούτε μία αντίρρηση. Κάνει η κυρία Μοσχολιού. Ούτε μία αντίρρηση, αλλά να σας πω και εγώ κάτι από την εμπειρία μου στις γειτονιές. Το 15 σε μια λαϊκή με έπιασε μία κυρία από εδώ, από το χέρι και μου είπε: κορίτσι μου, από αυτά που λέτε το 2 να καταφέρετε να κάνετε, εμείς θα σας είμαστε ευγνώμονες. Θα κάνατε μεγαλύτερη κυρία, περισσότερη εμπειρία, ήξερε τις δυσκολίες της ζωής και μου έδωσε αυτή την απάντηση. Εγώ λοιπόν, όπως είπατε κι εσείς, πιο ενθουσιώδης. Ήμουν σίγουρα θα τα κάναμε πιο γρήγορα. Η κυρία τώρα στο δημοψήφισμα έχει διαβάσει τον Debt Sustainability Analysis και την πρόταση της Κομισιόν που βγάλετε στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, τώρα με συγχωρείτε. Ναι, έχω λοιπόν να σας πω ότι το δημοψήφισμα... Γιατί εμάς, πάνε τα επιχειρήματα, ξέρετε, εμάς, έχουν δύο πλευρές. Διήρηση, αλλά έχω να σας πω ότι εμάς το δημοψήφισμα μας βοήθησε πάρα πολύ. Δεν έχω καμία διαφωνία σε αυτό. Ακριβώς. Εγώ σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Άρα λοιπόν, ξέρετε, η πολιτική δεν είναι καθαρά ή μόνο νούμερα και απόψεις. Έχει και συνέστημα. Άρα λοιπόν πολλές φορές η ψήφος συνδυάζεται με το συνέστημα και την πολιτική και τη γνώση, γιατί μην μου πείτε ότι όλοι οι ψηφοφόροι έχουν το ίδιο επίπεδο γνώσης. Όχι. Και πολιτική γνώση. Αλλά αυτό λειτουργεί, είναι η δημοκρατία. Όμως. Λειτουργεί και το συνέστημα, λειτουργεί και η ιστορική γνώση που έχει ο καθένας, οι εμπειρίες του, η προσωπική του ζωή. Λειτουργούν πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα μαζί που λειτουργούν και σταδιακά ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι εμείς προσπαθήσαμε, τα καταφέραμε στο τέλος, γιατί ούτε και εμείς ήμασταν. Και εμείς δεν ήμασταν σίγουροι, παραδείγματος χάρη, όταν ψηφίζαμε να μειωθούν οι συντάξεις. Γιατί το ψηφίσαμε αυτό, είναι γνωστό. Ναι. Όταν το ψηφίζαμε, μην θεωρείτε ότι ήμασταν σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε μετά από ένα χρόνο να μην δισκόψουμε. Το προσπαθήσαμε και το πετύχαμε. Και τώρα έχουμε πάρει μια πορεία συνεχούς επιτυχίας πια. Έχουμε ισορροπήσει την οικονομία της χώρας. Δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα όλα. Αλίμονο. Και εγώ σας λέω, όσα και να λύνουμε, ο κόσμος πρέπει να ζητάει. Και το θέλω να ζητάει παραπάνω. Και εμείς πραγματικά να προσπαθούμε να λύνουμε και να δίνουμε και παραπάνω. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε στην κυβέρνηση. Να φροντίσουμε η Ελλάδα να μπορεί να παράγει. Να παράγει προϊόντα δικά της, να έχει αυτάρκεια, να μπορέσει να ισορροπήσει η κοινωνική οικονομία, που είναι πολύ πολύ σημαντικό για τον κόσμο, να ξέρει μια οικογένεια να έχει μια σταθερότητα στο εισόδημά της και στη ζωή της και να μπορέσει η Ελλάδα πραγματικά να δείξει ποιο είναι το πραγματικό της πρόσωπο και ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες αυτής της εκπληκτικής χώρας που έχουμε και το ρόλο που μπορεί να έχει μέσα στην Ευρώπη. Και να είμαστε και παράδειγμα. Και εκείνο που έχουμε αντιστρέψει και είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι εμείς οι Έλληνες τεμπέλιδες, πώς τα καταφέραμε και προχωράμε. Θυμόσαστε τι μας λέγανε, ότι είμαστε οι Έλληνες τεμπέλιδες. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Καλά, ήταν ούτως ή άλλως, αυτό είναι, πραγματικά ήταν μια αθλειότητα. Ακριβώς. Ο εξαιρετισμός είναι κακός και από τις δύο πλευρές, όπως και να το χρησιμοποιεί. Επειδή αναφέρεστε πολύ στη γειτονιά σας και ξέρω, εγώ είμαι και από τον Πειραιά, να το πω, να μην το κρύψω, ξέρω ότι είστε πραγματικά σε επαφή με την περιφέρειά σας. Είχατε δώσει αγώνα για τις εγκαταστάσεις των λοιπασμάτων στην περιοχή. Βεβαίως, βεβαίως. Σοβαρούς αγώνες σε πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Γιατί όμως τώρα... Της ομάδας πρωτοβουλίας και την απομάκρυνση των λοιπασμάτων. Όχι, ίσα-ίσα το 2018 δόθηκε και παράταση στο άρθρο 70 του μεσοπρόθεσμου. Δεν λέτε για τα λοιπάσματα, λέτε για την... Για την Oil One. Για την Oil One. Είναι άλλο χώρος τα λοιπάσματα και άλλο τα λοιπάσματα και οι αγώνες που γίνανε. Έχουμε κέρδος, διότι καταφέραμε να διατηρήσουμε την παραλία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και... Μάλιστα, η κυβέρνησή μας την απέδωσε στο Δήμο. Η περιφέρεια έδωσε και χρήματα και έχουν γίνει εργασίες σε αυτό το χώρο. Με το ζήτημα της Oil One υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Αλλά να είστε σίγουροι ότι σταδιακά θα διορθωθεί και αυτό. Ούτως ή άλλως, η προηγούμενη κυβέρνηση, λίγο πριν αναλάβουμε εμείς, δηλαδή στο τέλος του 2014, υπέγραψε, ο κύριος Μανιάτης υπέγραψε και έδωσε τη λειτουργία αυτή, άλλαξε τις χρήσεις. Τις χρήσεις. Και έτσι εγκαταστάθηκε άμεσα
αυτή η εταιρεία, mm-hmm. η οποία πράγματι δημιουργεί προβλήματα, αλλά πριν 12 χρόνια δημιουργεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να σας πω ότι δημιουργεί, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Οι αναλύσεις ακόμη λένε ότι δεν ξέρουμε από το νερό. Όχι μόνο, έχει οσμές. Έχει αναθυμιάσει, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Θεωρώ όμως δεν έχει χάσει ποτέ αυτή η περιοχή. Κάποτε ήταν το εργοστάσιο υψικάμενος της ΔΕΗ εκεί, για την οποία γίνονταν αγώνες. Θυμόσαστε πόσους αγώνες έχουμε κάνει. Όφυλα να σας ρωτήσω για την Ελλάδα, γιατί ψηφίσατε παράταση. Σταδιακά, σταδιακά δεν ψηφίσαμε γι' αυτό, ψηφίσαμε γενικώς. Και υπάρχουν οι περιοχές στη Σεβέζο, δεν ισχύει η παράταση. Δεν ισχύει. Για τις περιοχές Σεβέζο και για τις επιχειρήσεις Σεβέζο, δεν ισχύει. Αν διαβάσετε, υπάρχουν... Το διάβασα πριν πούμε, γιατί είναι θέμα που με ενδιαφέρει και το παρακολουθήσει και ήθελα πραγματικά να το συζητήσω. Και υπάρχουν, εξαιρούνται οι περιοχές Σεβέζο και... Ποιες είναι οι περιοχές Σεβέζο στη Β' Πειραιά? Έχουν ορισμένα όρια, όρια μόλυνσης και καθορίζονται αυτές. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε στο Πέραμα τα καζάνια. Ανήκουν σε αυτές τις περιοχές. Επειδή η δραστηριότητα συνεχίζεται πάντως, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει σημασία λοιπόν. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουν περάσει τα 4-5 χρόνια, έχουμε ακόμη τα υπόλοιπα 7 που ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εδώ είμαστε σταθεροί, οι αγώνες θα συνεχίζονται και να είστε σίγουροι από όποια πλευρά και αν είμαι εγώ θα παλεύω ενάντια σε αυτό, γιατί εγώ μένω εκεί. Ζω εκεί μαζί με τους γείτονές μου και πρέπει οπωσδήποτε. Είστε από τους βουλευτές που μένουν πράγματι στο χώρο που εκλείω. Κυρία Καρακώστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή βουλή. Στο τρίμερο θα μιλήσετε. Ναι, θα μιλήσω μάλλον αύριο.